Άρχισε να εμφανίζεται πάλι. Θα ξαναμπεί στην πολιτική αγορά. Άρχισε να εμφανίζεται πάλι με ένα ποσοστό 7% περίπου. Ευχαριστώ, Μαρία. Πίσω. Η προσκοπική οργάνωση Ελπίδα είναι στις όχθες του Αλφείου. Κάνει δράση εκεί για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Μαρία Λάγιου. Μαρία. Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Βρισκόμαστε μέσα με καταδράση. Δύο δίπλα στις όχθες. Να ακούμε καλά, βέβαια. Βλέπουμε. Βλέπετε εδώ τις δράσεις των παιδιών που τους φέρνει τους νέους πιο κοντά στο περιβάλλον. Είναι μια καταπληκτική κατασκήνωση από τους Έλληνες προσκόπους με τον τίτλο Ελπίδα 2017. Πάνω από 1000 παιδιά από κάθε άκρη της Ελλάδας έχουν έρθει εδώ για να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία. Έχω δίπλα μου, Αντώνη, τον Γενικό Έφορο των Ελλήνων Προσκόπων, τον κύριο Ζαχαρή Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, δύο κουβέντες για αυτή την υπέροχη κατασκήνωση. Όπως πολύ σωστά είπατε, βρισκόμαστε εδώ στις όχθες του Αλφείου. Έχουμε κατέβει και έχουμε επισκεφτεί, έχουμε περπατήσει τα μονοπάτια των τεσσάρων μεγαλύτερων και σημαντικότερων βουνών εδώ πέρα στην Πελοπόννησο. Περπατήσαμε τον Ταΐγετο, τον Μέναλο, τον Μπάρνονα και τον Χελμό και καταλήξαμε εδώ μετά από 4 ημέρες, εδώ στον Αλφείο, δίπλα στην αρχαία Ολυμπία, διότι εδώ πέρα είναι η στιγμή να ζήσουμε και το κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς αυτού του τόπου. 4 μέρες που θα γυρίσουμε σχεδόν όλη την Πελοπόννησο, 4 μέρες όπου θα ζήσουμε την περιπέτεια πραγματικά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε sea kayak, να κάνουμε scuba diving. Ήδη από πίσω, δεν ξέρω αν φαίνονται στα πλάνα, τα παιδιά παίζουν αυτή τη στιγμή μέσα στο ποτάμι. Για να καταλάβετε, είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση του να έχουμε κόσμο από όλη την Ελλάδα. Από βορρά προς νότο και από ανατολή προς δύση. Από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Έφηβοι από όλη την Ελλάδα, πάνω από 1000 άτομα, συν 200 ενήλικα στελέχη μας, βρίσκονται μαζί. Δεν γνωριζόντουσαν χθες. Σήμερα όμως έχουν γίνει φίλοι, έχουν γίνει αδέρφια. Παίζουν όλοι μαζί, χαίρονται τη φύση. Και όλο αυτό σε ένα τόπο εντελώς σημειολογικά σημαντικό, συμβολικά σημαντικό, διότι πριν 10 χρόνια είχαμε έρθει εδώ για να βοηθήσουμε στις φωτιές, τώρα ερχόμαστε για να φέρουμε την ελπίδα. Ωραία. Καλωσορίζουμε όλους στην ελπίδα του 2017, εδώ πέρα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, των Ελλήνων Προσκόπων, που φέρνουν την ελπίδα πραγματικά και την αισιοδοξία σε όλους. Πραγματικά, Αντώνη, τα παιδιά ζουν ανεπανάληπτες στιγμές και λίγα χιλιόμετρα, να πούμε, και κάνουν ότι και δουλειά, είναι και η αρχαία Ολυμπία. Ακριβώς. Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση. Έφυγε η Αρλέτα.